κυρίες και κύριοι, έχουμε έρθει σε ένα χώρο διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Αυτός εδώ που βλέπετε, στα αριστερά σας, είναι ο κύριος Βαγγέλης. Ο κύριος Βαγγέλης δεν είναι απλά ένας τυχαίος κύριος Βαγγέλης. Ο κύριος Βαγγέλης είναι ο άνθρωπος ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζετε πλέον, μαγειρεύει για σκύλους. Δηλαδή έρχονται εδώ οι σκύλοι και τρώνε. Ή όσοι δεν έρθουν εδώ, πηγαίνει το φαγητό σπίτι τους. Με μεγάλη χαρά, τιμή και ευχαρίστηση. Βαγγέλη μου. Καλησπέρα. Διάβασα έξω το μενού. Δηλαδή πλέον το μενού τι έχει. Έχει συνταγές με πλήρες γεύμα για σκύλο. Ναι. Συνταγές για υπολεργικές για σκύλο. Ναι. Συνταγές για γάτα. Και η γάτα. Και η γάτα, ναι. Ναι. Και φλέικς, σνακ και τούρτα είναι φιλίων. Λοιπόν, το πώς ξεκίνησε η ιδέα, λίγο πολύ το γνωρίζουμε γιατί προφανώς αγαπάς τα σκυλιά. Πολύ. Δεύτερον, το να μαγειρεύεις για σκυλιά είναι κάτι το οποίο το έχεις εντρυφήσει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι η ζωή σου. Ναι, είναι ό,τι έχω φτιάξει. Ό,τι πιο καλό έχω φτιάξει ποτέ μέχρι τώρα στην κουζίνα. Και όταν λέμε ότι ταΐζεις τα σκυλιά, δεν είναι ότι τα ταΐζεις κιόλας. Τους δίνεις και συμβουλές, μπορείς και να μέσα από τη διατροφή που δίνεις ναι. Εσύ να γίνουν. Φτιάχνουμε διατροφή για σκυλιά με προβλήματα όπως νεφρική ανεπάρκεια, καλαζάρ, έντονες τριχοπτώσεις που οφείλονται στο νοσοποιητικό, δερματικά, αλλεργίες, υπατική ανεπάρκεια, προκτικός αδένας, πολύ σοβαρό πρόβλημα στα σκυλιά, σε πάρα πολλά σκυλιά. Η ανταπόκριση του κόσμου ποια είναι, δηλαδή σου το λέω γιατί όσοι δεν γνωρίζουν λένε. Εντάξει, πάει η άλλη τώρα και μαγειρεύει για το σκύλο. Πρέπει να δείχνουμε τέτοια αγάπη για το τετράποδο. Ναι, θεωρώ ότι αν κάποιος θέλει να ζήσει το σκύλο του πολλά χρόνια, να μην φύγει στα 10 χρόνια και να φύγει στα 20, πρέπει να φάει φρέσια τροφή. Είτε είναι μαγειρευτό δικό του, που το έχει φτιάξει στη σπίτι του, όχι τα παφάκια του, είτε είναι από την κουζίνα εδώ τη Fly Dog. Νομίζω θα πάει πολύ καλύτερα το σκύλο από μια τροφή εμπορίου. Πολύ χαρούμενο και έτσι περίεργο συνέστημα όταν σου μιλάνε στο τηλέφωνο και λένε έλα, Βαγγέλη, θέλω φαγητό για το σκύλο μου. Σου έχει ζητήσει κάποιο ή κάποια περίεργο φαγητό, ή μάλλον σου έχει ζητήσει κάποιο ή κάποια ένα φαγητό και εσύ να έχει πει δεν γίνεται να φάει αυτό το φαγητό γιατί έχει αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, ναι. Όταν μου πούνε προβλήματα παχυσαρκία ή νεφρική ανεπάρκεια ή αλλεργία, πάντα κατευθύνω τον κόσμο να φάει το σωστό, είτε θέλει κάτι άλλο είτε όχι. Πρέπει να φάει το συγκεκριμένο κομμάτι, κρέατος. Δηλαδή δεν είναι όλα τα φαγητά για όλου του σκυλιού. Όχι, δεν κάνουν όλε τι πρωτεΐνες για όλα τα σκυλιά. Πρέπει να φάει το σκυλί. Αυτό που απορροφάει καλύτερα. Και το βλέπουμε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Αν απορροφάει ή όχι μια συνταγή. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό των σκυλών? Το κουνέλι και το κοτόπουλο.